Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές σας. Σήμερα υπήρξε πανηγυρωμική απεργία και εσείς της ΟΕΝΓΕ και η Ποεδίνα, όσο έχω υπόψη μου, πήρατε μέρος σε αυτή την πανηγυρωμική απεργία. Ο λόγος, για ποιο λόγο κύριε Γαλανόπουλε? Κοιτάξτε, το ένα σκέλος έχει να κάνει με το, ας το πούμε έτσι, είναι επαιτειακό. Είμαστε 2 χρόνια, δηλαδή συμπληρώνουμε 2 χρόνια από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, του κρούσματος 0 στην Ελλάδα. Το δεύτερο όμως σκέλος και το πιο ουσιαστικό είναι ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει 2 χρόνια, τίποτε δεν έχει γίνει προς το καλύτερο από την πλευρά της κυβέρνησης για να βοηθήσει το σύστημα υγείας. Ούτε προσλήψεις είδαμε, ούτε ενίσχυση σε υποδομές είδαμε, ούτε χρηματοδότηση είδαμε περισσότερη. Αντιθέτως, το ίδιο εξουθενωμένο υγειονομικό προσωπικό που αυτά τα 2 χρόνια δίνει μια τιτάνια μάχη απέναντι και στον ιό αλλά και στα υπόλοιπα προβλήματα της λοιπής νοσηρότητας, βρίσκεται σε ακόμα δυσκολότερη κατάσταση. Δηλαδή, εξακολουθούμε να μην έχουμε μισθούς όπως θα έπρεπε. Και το έπρεπε δεν είναι μόνο τα δικά μας αιτήματα, είναι και οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2018 έχει αποφασίσει ότι το ιατρικό μισθολόγιο πρέπει να επανέλθει στα επίπεδα πρώτων περικοπών του 2012. Εξακολουθούμε να μην έχουμε δηλαδή αξιοπρεπείς μισθούς. Εξακολουθούμε να μην έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Όλο ένα και μεγαλώνει το ποσοστό των εργαζομένων που δουλεύουν στην υγεία με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και τώρα έχουμε και το ακόμα καινούργιο φαινόμενο ότι δεν φτάνει που ήταν σε αναστολή κάποιες χιλιάδες συναδελφοί μας λόγω του εμβολιασμού. Τώρα πιθανόν από 1η Απρίλη να δουν και την πόρτα της οριστικής εξόδου από το σύστημα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ενώ είδαμε πολύ καλά πόσο χρήσιμος είναι ένας γερός δημόσιος τομέας υγείας αυτά τα 2 χρόνια στην πανδημία, η κυβέρνηση έρχεται τώρα να ξεπουλήσει τελείως το σύστημα υγείας, να το δώσει βορρά στο ιδιωτικό κεφάλαιο που θέλει να επενδύσει, να το κάνει επί της ουσίας ακόμα περισσότερο πιο ιδιωτικό, γιατί έχει και σήμερα έχει στοιχεία ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας, αλλά πια μιλάμε για μια, πώς να το πω έτσι, μια εκβαράθρωση συνολική προς όφελος των επιχειρηματίων που δραστηριοποιούνται στο σύστημα, είτε σήμερα σε ένα βαθμό είτε αύριο πολύ περισσότερο, και βεβαίως μια εξέλιξη που θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και πάρα πολύ επιζήμια για τα λαϊκά στρώματα που δεν θα έχουν πρόσβαση πραγματικά, το λέω με πλήρη γνώση, σε βασικές στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας στο επόμενο διάστημα, αν προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Στη σημερινή κινητοποίηση ήρθατε σε επαφή με την κυβέρνηση, συναντηθήκατε με κάποιον αρμόδιο, με τον κύριο Πλεύρη? Ναι, συναντήθηκε μια αντιπροσωπεία μας με το Υπουργείο. Δεν ήμουν βέβαια και δεν έχω ενημέρωση ακριβώς τι διεμήθη, όμως και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν συνάντηση άλλοι φορείς και εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ, η απάντηση ήταν ίδια και παράλλαχτη, ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις γίνονται για να δουλέψει καλύτερα το σύστημα, πράγμα το οποίο είναι ψευδές. Γίνονται για να εξαλειφθούν οι λίστες, οι πολύμινες, να μην πω πολυετής, λίστες χειρουργείων, οι μεγάλες αναμονές που βιώνουν οι ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν, με πρόσχημα το ότι θα λειτουργούν τα χειρουργεία των νοσοκομείων το απόγευμα, μόνο που δεν λέει το Υπουργείο ότι αυτά θα είναι πληρωτικά χειρουργεία, θα είναι ιδιωτικά χειρουργεία. Και θα πρέπει κάποιος να πληρώσει από την τσέπη του. Εδώ νομίζω πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ένας νόμος τον οποίο είχε εισάγει ο Σιμίτης πριν από 25 χρόνια. Και για να είμαστε επίσης δίκαιοι, δεν βρέθηκε καμιά κυβέρνηση μηδέν του ΣΥΡΙΖΑ εξερμένη να τον καταργήσει κοινωνική τον νόμο, και έρχονται τούτοι να τον εφαρμόσουν τώρα. Κοιτάξτε, η πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην υγεία μοιάζει με μια αντιλαϊκή σκυταλοδρομία. Δηλαδή, ο ένας δίνει στον άλλον και η επίθεση γίνεται ακόμα και πιο βαθιά. Όχι μόνο αυτό. Εδώ δεν επαναλειτουργήσαν κανένα από τα νοσοκομεία που έκλεισε ο Γεωργιάδης την περίοδο 11-13. Δηλαδή, που ήταν στα κάγκελα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν επαναλειτουργήσαν βασικά νοσοκομεία, γιατί όπως λέγανε τότε, ό,τι έκλεισε δεν ξανανοίγει. Και φυσικά δεν πήραν πίσω όλη αυτή την νομοθεσία, την αντιλαϊκή, που τώρα υπάρχει έφορο έδαφος για να μπορέσει να έρθει στην επιφάνεια και να γίνει. Και να έρθει ακόμα πιο βάρβαρο τρόπο. Πείτε μου κάτι, κύριε Γαλανόπουλε. Αυτή τη διετία στα δημόσια νοσοκομεία, αν δει κανείς και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχετε νοσηλεύσει, έχετε περιθάλψει πάνω από 130.000 ασθενείς με COVID. Μπορείτε να μου πείτε, από τις 15.000 κλίνες του ιδιωτικού τομέα, πόσες προσφέρθηκαν σε αυτή τη μάχη? Τώρα τι να σας πω, μιλάμε για αστεία ποσοστά και αστεία και απόλυτα νούμερα. Τώρα δηλαδή μιλάμε για κάποιες λίγες εκατοντάδες κλίνες. Αλλά κοιτάξτε, το κρίσιμο δεν είναι αυτό.
Το κρίσιμο είναι ότι και εκεί που υποτίθεται συνεισέφερε ο ιδιωτικός τομέας, συνεισέφερε με απόλυτο κριτήριο και απόλυτη έννοια από το κράτος να κερδίσει, να μην μπορεί να εσχροκερδίσει. Δηλαδή, ακούστε παράδειγμα τώρα. Ένα νοσοκομείο που μπορεί να μην είχε μια κλινική ιδιωτική, που μπορεί να μην είχε ούτε επάρκεια οξυγόνο και μπορεί να διέθεται, ας πούμε, ονομαστικά 100 κλίνες, μπορεί να είχε 5 ασθενείς και αυτή η κλινική πληρωνόταν σαν να είχε 100 ασθενείς. Αυτή η κλινική δεν είχε προσωπικό και μετακινούσαν ειδικευόμενους γιατρούς από τα δημόσια νοσοκομεία για να πάνε εκεί να κοιτάνε τους ασθενείς. Ή έπαιρνε ασθενείς οι οποίοι ήταν προς το τέλος της νοσηλείας και ήταν ουσιαστικά πληρώσαν τα κριτήρια για να πάρουν εξιτήριο. Δηλαδή η μόνη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ή αντίστοιχα στις ΜΕΘ που δίνανε διπλάσιο κόμιστρο, τα ξέρετε αυτά. Η μόνη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ήταν για να βγάλει λεφτά, όχι για να βοηθήσει το σύστημα. Δυστυχώς το μεγάλο όγκο της δουλειάς και το μεγάλο βάρος έπεσε στην πλάτη του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων, το οποίο είναι πια εξουτενωμένο 2 χρόνια τώρα, με υπερεργασία, με εκατοντάδες ρεπό οφειλόμενα, με υπερορίες απλήρωτες. Μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Αυτό που λέμε burnout, εργασιακή εξουθένωση, είναι πραγματικότητα στα ελληνικά νοσοκομεία, όχι μόνο στα ελληνικά και αλλού. Αλλά τέλος πάντων, μιας και μιλάμε για τη χώρα μας, είναι μια πραγματικότητα. Ο κόσμος που έρχεται κάθε μέρα στα νοσοκομεία και ζητάει βοήθεια, το ξέρει καλά, μας βλέπει. Δεν είναι κουτός ο κόσμος. Βλέπει ο λαός τι κατάσταση αντιμετωπίζουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό. Εκείνο που, αν θέλετε την άποψή μου, λείπει και θέλουμε ένα βήμα παραπάνω, είναι μια μεγάλη συστράτευση όλου του λαού μαζί με τους υγειονομικούς για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις που έρχονται το επόμενο διάστημα από την πλευρά της κυβέρνησης και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πραγματικά υπηρεσίες στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Δεν μπορεί το 2022 να συζητάμε τώρα στην Ικαρία, ας πούμε, να μην υπάρχει κανένας παθολόγος. Το καταλαβαίνετε αυτό. Να είναι ένα νοσοκομείο χωρίς παθολόγους. Να συζητάμε ότι μια περιοχή που έχει ένα νησί 1.350 παιδιά έχει ένα μοναδικό παιδίατρο και ένα ασθενοφόρο. Λέω το παράδειγμα γιατί έτυχε, βρέθηκα τις προηγούμενες μέρες εκεί. Δηλαδή, μιλάμε για πλήρη διάλυση του συστήματος, ηθελημένα, συνειδητά, μια απαξίωση που έρχεται για να μπορέσει στο επόμενο βήμα να παρουσιαστεί η ιδιωτική πρωτοβουλία ως μάνα εξ ουρανού που δήθεν θα σώσει την κατάσταση. Η κατάσταση με τους ιδιώτες θα είναι ακόμα χειρότερη. Διευκρινίστε μου κάτι. Ακόμα και τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, και μετά και από 2 χρόνια πανδημίας, εσείς οι γιατροί, οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία, δεν είστε ενταγμένοι στα ανθυγιεινά, δεν είστε στα βαρέα και ανθυγιεινά ως εργαζόμενοι? Όχι, δεν είμαστε. Όχι, το μόνο που δίδεται είναι ένα μικρό επίδομα, το ανθυγιεινό επίδομα, στο προσωπικό πλην των γιατρών. Προσέξτε, δεν είμαστε, ενώ η επιτροπή την οποία είχε ορίσει το Υπουργείο Εργασίας εγνωμοδότησε θετικά. Και δήθεν τότε και ακόμα και σήμερα το Υπουργείο πετάει τον μπαλάκι στην Επιτροπή. Έλα όμως που η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά, κάτω και από τις δικές μας πιέσεις, αλλά και γιατί είναι λίγο φαϊνότερο ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει υπό αυτές τις συνθήκες προφανώς κάνει ένα ανθυγινό και βαρύ επάγγελμα. Λοιπόν, δυστυχώς όμως το Υπουργείο δεν προχωράει και η κυβέρνηση σε νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν νομοθετεί για να ενταχθούμε με πλήρες καθεστώς στα βαρέα και ανθυγινά. Γιατί αυτό προφανώς θα έχει και μία, όπως καταλαβαίνετε, ένα ντόμινο στις συνταξιδοτήσεις, στην ασφάλιση γενικότερα. Λοιπόν, αυτονόητα πράγματα, τι να σας πω τώρα, δηλαδή να μην είναι η καθαρίστρια του νοσοκομείου στα βαρέα και ανθυγινά που μπαίνει μέσα στη βρώμα, ας πούμε, και καθαρίζει. Τι να πω, ο γιατρός να μην είναι. Ούτε η καθαρίστρια, ούτε ο βοηθός θαλάμου. Μιλάμε και για τέτοιες ειδικότητες. Πείτε μου κάτι ακόμα. Έχουμε φτάσει στο σημείο που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πάνε να κηρύξουν, αν δεν έχουν κηρύξει ήδη, το τέλος της πανδημίας, όχι με υγειονομικά κριτήρια, αλλά με πολιτικά κριτήρια. Αυτή την ώρα λοιπόν, και κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι 5.000 άνθρωποι οι οποίοι λείπουν από τα νοσοκομεία, οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή, σας χρειάζονται και θα μπορούσαν να είναι στη θέση τους? Και το ρωτώ αυτό με δεδομένο ότι εσείς ως γιατροί είστε εμβολιασμένοι κατά 99%. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι και το τέλος της πανδημίας, όπως λέει η κυβέρνηση, είναι οπωσδήποτε δεν αξιολογείται υγειονομικά για να το πούν. Είναι τελείως οικονομικά, πολιτικά τα κριτήρια. Είναι γιατί πρέπει να ανοίξει η οικονομία και ο τουρισμός. Όπως επίσης με κριτήρια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα υγειονομικά κριτήρια, έχουν βαφτιστεί και οι συνάδελφοί μας που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν, κατά τη γνώμη μας κακώς, αλλά τέλος πάντων έκαναν μια επιλογή, έχουν βαφτιστεί επικίνδυνοι για το σύστημα υγείας. Προσέξτε, την ίδια ώρα που εγώ που είμαι εμβολιασμένος, αν νοσήσω σήμερα, μετά από 5 μέρες πηγαίνω στη δουλειά. Ακόμα και αν έχω και συμπτώματα και πηγαίνω και εξετάζω ασθενείς.
ο ανεμβολίαστος με αρνητικό τεστ, γιατί δεν μπορεί να είναι δίπλα μου? Και ακόμα και αν δεν είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάποια άλλη βοηθητική εργασία στο σύστημα που έχει πάρα πολλά κενά και επιλέγουν αυτή τη στιγμή που έχουμε τρομερές ελλείψεις να διώξουν κάποιες χιλιάδες από το σύστημα? Πολύ απλά, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί ο βαθύτερος στόχος, η στόχευση είναι να χτυπηθεί το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Και αύριο το πρωί, σήμερα είναι το εμβόλιο, αύριο θα είναι κάποιος άλλος λόγος. Αύριο θα πει: έκανες απεργία, έκανες τάση εργασίας, δεν κάνεις απογευματινά ιατρία, δεν συμμετέχεις στην απογευματινή ιδιωτική λειτουργία του νοσοκομείου, δεν είσαι αποδοτικός, δεν μας κάνεις. Αυτή η κερκόπορτα ανοίγει κατά τη γνώμη μας και δεν είναι μια αιμονή και μια λάθος απόφαση της κυβέρνησης. Προφανώς και είναι λάθος απόφαση, αλλά δεν πρόκειται για μια αιμονή σε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι χτύπημα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, όπως κάνανε και όλο το δίχρονο της πανδημίας με μια σειρά, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που περάσανε και επιτάχυναν το πέρασμα μιας πολύ βαθιά αντιλαϊκής νομοθεσίας και στα εργασιακά. Είναι το ίδιο πράγμα κατά τη γνώμη μας. Πείτε μου κάτι τελευταίο, με δεδομένη την εμπειρία που είναι πια κατεκτημένη, αυτά τα ανοίγματα και το 21, ο τρόπος με τον οποίο έγινε, αλλά και το καλοκαίρι του 20, και μάλιστα σήμερα σε συνθήκες που όλοι ξέρουμε ότι αυτό το χρήσιμο εργαλείο δεν είναι πανάκια, το εμβόλιο. Είναι υπερχρήσιμο εργαλείο, αλλά όχι πανάκια. Δεν είναι η λύση του προβλήματος. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι διασωληνωμένοι, οι πλήρως εμβολιασμένοι, ανέρχονται πια στο 25%. Σε αυτές τις συνθήκες, με τον τρόπο που πάνε να ξαναανοίξουν, εξαλείφοντας πολιτικά την πανδημία, φοβάστε ένα νέο κύμα το επόμενο διάστημα, πανδημικό? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι αν δεν φτάσουμε σε στέλεχος του ιού, το οποίο να είναι σχεδόν ακίνδυνο, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι δεν θα ξαναυπάρξει επόμενο επιδημικό κύμα. Και αυτό γιατί όταν υπάρχει ένα πλήρες άνοιγμα και μια πλήρες ελευθερία στην επαφή του κόσμου, στο συγχροντισμό, όταν δε και οι συνθήκες εργασίας και οι συνθήκες στα μέσα μεταφοράς είναι αυτές που γνωρίζουμε, δηλαδή συνθήκες που ευνοούν την υπερμετάδοση, είναι προφανές ότι μπορεί να έχουμε ένα επόμενο κύμα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο το αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ένα επόμενο πανδημικό κύμα. Το πρόβλημα είναι ότι 2 χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας είμαστε στην ίδια, να μην σας πω, και σε χειρότερη θέση απέναντι σε ένα ενδεχόμενο κύμα από την ώρα που ξεκινήσαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και σύνδεση άλλη λάβει υπόψη ότι έχουμε και τη λοιπή νοσηρότητα. Δεν έχουν σταματήσει να υπάρχουν οι άλλες παθήσεις όπως θέλει να αφήνει να εωρείται η κυβέρνηση. Έχουμε καρδιολογικά προβλήματα, έχουμε χειρουργικά προβλήματα, έχουμε καρκίνους, έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν στις λύσεις αναμονής για να χειρουργηθούν. Όλα αυτά έχουν πάει πίσω. Άρα λοιπόν έχουμε ένα εξουθενωμένο σύστημα υγείας με μια εκρηκτική κατάσταση που ακόμα και αν σήμερα γυρίζαμε το κουμπί και τελείωνε ο κορονοϊός, πάλι δύσκολη θα ήταν η κατάσταση και για όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Φανταστείτε δε αν έχουμε ένα επόμενο κύμα, πόσο πιεστική θα είναι πάλι η κατάσταση. Κύριε Γαλανόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.